Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας μαζί με αντίστοιχες αντιπροσωπείες από εργατικά σωματεία, αγροτικούς συλλόγους αλλά και φορείς από και τις άλλες πόλεις της Θεσσαλίας θα μεταβούμε αύριο στην Εύβοια, στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να μεταφέρουμε εκεί την πρώτη δόση από την υλική βοήθεια που συγκεντρώθηκε με πρωτοβουλία αυτών των φορέων τις προηγούμενες ημέρες. Και να δηλώσουμε ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα είναι σε αυτήν την δοκιμασία, στηρίζουμε τα αιτήματά τους και απαιτούμε μαζί τους να υπάρξει άμεση αποκατάσταση των ζημιών όπως και αποζημίωση των καταστροφών που έχουν γίνει σε σπίτια αλλά και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο στο 100%, να υπάρξει πλήρη στήριξη για την απώλεια του εισοδήματος που υπάρχει αντικειμενικά και βεβαίως να υλοποιηθούν και όλα εκείνα τα μέτρα που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής για μια σειρά τέτοιες καταστροφές και αργότερα μελλοντικά σε σχέση με πλημμύρες και όλα αυτά. Θέλουμε εδώ να σημειώσουμε πως η ανταπόκριση των απλών ανθρώπων του κόσμου αυτές τις ημέρες που ήταν και μια δύσκολη περίοδος εκτός των άλλων, ήταν λίγο πριν το 15 Αύγουστο, όλος ο κόσμος στις άδειες, ήταν συγκλονιστική που δείχνει πραγματικά τη δύναμη που έχει ο λαός μας. Μια δύναμη ακαταμάχητη και είναι η πρώτη και η βασική προϋπόθεση προκειμένου πραγματικά ο λαός μας να διεκδικήσει αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται με βάση τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν, στηριζόμενοι σε αυτή τη δύναμη, θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους, εδώ στο χώρο του εργατικού κέντρου καθημερινά, από τις ώρες 8.30 το πρωί μέχρι τις 1 αλλά και 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9 και θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να δώσει έμφαση κυρίως σε προϊόντα εκτός από αυτά τα οποία έχουμε ήδη ανακοινώσει όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι τα σπορέλια, τα γάλατα ευαπορέ, οι κονσέρβες. Ιδιαίτερο κάλεσμα θέλουμε να απευθύνουμε μαζί λοιπόν και με τους, μάλλον να σταθούμε δίπλα και στο κάλεσμα που έχουν απευθύνει ήδη οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες, να απευθυνθούμε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, προκειμένου να συνδράμουν και αυτοί με τον τρόπο τους για να συγκεντρωθούν ζωοτροφές, όπως είναι καρπί, όπως είναι τριφύλλοι, προκειμένου να ενισχυθούν και με αυτά τα είδη πυρόπληκτες περιοχές. Υπάρχει άμεση ανάγκη από ό,τι μας ενημερώνουν και για τέτοια είδη, προκειμένου δηλαδή ας πούμε, να μπορούν να τραφούν τα κοπάδια, τα ζώα τέλος πάντων που υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Με αυτά λοιπόν, τις επόμενες ημέρες θα αντίνουμε αυτή την προσπάθεια. Καλούμε και τους υπόλοιπους φορείς και τα σωματεία, λοιπόν, τώρα που ο κόσμος πολύ περισσότερο από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει από τις άδειες, να δυναμώσουν αυτή την προσπάθεια, να δυναμώσουν την αλληλεγγύη σε αυτή την κατεύθυνση.